Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βαριές κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, πρόκληση ναυαγίου και έκθεση ζωής σε κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι 9 συλληφθέντες διακινητές που αρχικά υποδίθηκαν τα θύματα. Συγγενείς των μεταναστών που επέβαιναν στο αλλιευτικό έφτασαν στην Καλαμάτα και αναζητούν τους αγαπημένους τους, ενώ οι έρευνες για τους αγνοωμένους συνεχίζονται. Την ίδια ώρα, οι διασωθέντες από το πολύ νεκρό ναυάγιο μεταφέρθηκαν στη δομή της Μαλακάσας, ανάμεσά τους και δύο ανηλίκοι. Νόμιζε πως ο αδερφός του είναι νεκρός στο ναυάγιο της Πύλου. Μετά από μέρες τον βρήκε ζωντανό και ξέσπασε σε κλάματα. Οι εικόνες συγκλονίζουν. Τα δύο αδέρφια ενώθηκαν ξανά. Αγκαλιάστηκαν παρά τις ελπίδες που είχαν χαθεί. I come to, from Libya. Libya. Yeah, nationality is Syria. But you were already in Greece or in Europe? No. Συγγενείς ενός Σύρου που μένουν μόνιμα στην Αργεντινή έψαχναν τον αγαπημένο τους στους διασωθέντες, εντοπίζοντας έναν κάτοικο της Καλαμάτας. Πολυμάνι της Λιβύης, στο οποίο τους μετέφεραν μέσα σε ψυγεία από την χώρα της Λιβύης, με κίνδυνο να πεθάνουν ήδη. Και εκεί τους επεβίβαζαν μέσω βαρκών μικρών καϊκιών στο πλοίο, 20 άτομα κλπ. Είπε κατ' επανάληψη ότι κατά την ώρα της αναχώρησης άκουσε ότι κλείσαμε 750 άτομα. Οι μαρτυρίες των μεταναστών που διασώθηκαν κόβουν την ανάσα. Τη στιγμή της ανατροπής επικράτησε πανικός. And the woman and the children were... Yeah, yeah. No, we cannot find anyone. But where were they? They were locked. Just 85 from... It's not too much. I think it's 4 romans. Like no, but they were locked? No, 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 no. Nobody locked. Okay. Nobody locked. بعدين انقلبت. انقلبت فينا. قلبت قلبتين. ελληνικό λιμενικό όταν προσπαθήσει να τραβήξει να το φέρει εδώ, πάει πολύ γρήγορα, αλλά φάρκε τους έχει γυρίσει η δεξιά. Εδώ είναι. Το λιμενικό έδωσε απαντήσεις και στις καταγγελίες μεταναστών μπροστά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξ Τσίπρα, πως το αλλιευτικό ναυάγησε όταν έγινε προσπάθεια ρημούλκησης. Δεν έγινε ποτέ διαδικασία οποιαδήποτε πρόσδεση στους σκάφους, ούτε από εμάς, ούτε από κάποιο άλλο πλοίο. Το έχουμε αναφέρει σαφώς από την πρώτη στιγμή που βγήκε και από την πρώτη μέρα το δελτίο τύπου με το χρονικό του τι έγινε. Το λιμενικό κατά την προσέγγιση του από απόσταση πλώρη με πλώρη χωρίς να έχει καμία... Στη συνέχεια το πήραν οι επιβάτες στο αλλιευτικό. Για λίγα λεπτά, στη συνέχεια το πέταξαν στη θάλασσα. Πληροφορίες του Όπεν αναφέρουν πως το λιμενικό έριξε σκηνή στο αλλιευτικό τουλάχιστον 4 ώρες πριν το ναυάγιο, και αυτό όχι για να ρημουλκηθεί το σκάφος, αλλά για να γίνει προσέγγιση και να διαπιστωθεί αν υπήρχαν τραυματίες ή ασθενείς. Κάποιοι από τους επιβαίνοντες όμως πέταξαν το σκηνή στη θάλασσα. Σε ηχητικό ντοκουμέντο λίγο πριν την τραγωδία, η ακτιβίστρια Ναουάλ Σούφι προσπαθεί να ηρεμήσει έναν από τους επιβάτες, ζητώντας να μην μετακινηθούν προκειμένου να μην προκληθούν κλειδονισμοί και ανατραπεί το αλλιευτικό. Η ώρα είναι 8:30. Λεωφορεία έχουν φτάσει ήδη εδώ στις αποθήκες του λιμανιού της Καλαμάτας και οι διασωθέντες μετανάστες επιβιβάζονται για να μεταφερθούν στη δομή φιλοξενίας της Μαλακάσας. Οι 9 διακινητές που συνελήφθησαν οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα και πλέον αντιμετωπίζουν βαρύτερες κατηγορίες για παράνομη είσοδο στη χώρα, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, εγκληματική οργάνωση, πρόκληση ναυαγίου, ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκθεση ζωής σε κίνδυνο. Κινούμασταν κανονικά. Τα νερά ήταν ήρεμα. Υπήρχε κόσμο στο αμπάρι. Ξαφνικά ακούσαμε τη μηχανή του πλοίου να σταματάει. Επικράτησε πανικός. Το πλοίο άρχισε να παίρνει κλίση και να κινείται από τα αριστερά προς τα δεξιά. Πήδηξα στη θάλασσα για να σωθώ, όπως και οι περισσότεροι που ήταν στο πάνω μέρος. Οι διακινητές πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Η τραγωδία ανοιχτά της Πύλου με 78 νεκρούς και άγνωστο αριθμό αγνοωμένων ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή την επίσκεψη του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Καλαμάτα, κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι συμπεριφέρεται ως ανακριτής με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να ζητά από την Επίτροπο Μετανάστευσης να πέσει άπλετο φως στην τραγωδία. Το πολύ νεκρό ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς ειδησιογραφίας. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, τόνισε ότι το ζήτημα της παράνομης διακίνησης μεταναστών δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, αλλά ευρωπαϊκό. Η Πρωθυπουργός Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε στήριξη των μεσογειακών χωρών από τα κράτη του Ευρωπαϊκού Βορρά. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο και με αλληλεγγύη να δεχόμαστε ανθρώπους που έχουν διασωθεί στη θάλασσα, δήλωσε ανάμεσα σε άλλα η Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας.
Με την Ουκρανία να έχει ξεκινήσει την πολυαναμενόμενη αντεπίθεσή της κατά των Ρώσων μαχητών, το Κίεβο και οι συμμαχοί του ελπίζουν σε γρήγορη ανακατάληψη εδαφών στρατηγικής σημασίας. Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας βρέθηκε ξανά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. They didn't start this war, but their hard fight is to end it. This is Ukraine's counter-offensive. Η ουκρανική αντεπίθεση, όπως όλα δείχνουν, προσανατολίζεται στη Ζαπορίζια και τον Ντονιέτσκ. Οι μάχες μένονται στα νότια και τα ανατολικά την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Ολλανδία και Δανία συνεργάζονται για να στείλουν στο μέτωπο αντιεροπορικό εξοπλισμό ενισχύοντας την ουκρανική άμυνα. Putin's war of choices, not just a transgression against Ukraine. It is literally a frontal assault on the very international order that guarantees peace, prosperity and freedom to all nations. But Ukraine's air defenders have saved countless lives using air defense systems and interceptor missiles donated by members of this contact group. Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής παράλληλα φτάνει στο Κίεβο με δυτικούς δημοσιογράφους να αναφέρουν ότι κατά την άφηξή του ακούστηκαν εκρήξεις και στην πόλη ενεργοποιήθηκε κόκκινος συναγερμός. Σε πειρά και ο Ραφαέλ Γκρόσι κατά την αποχώρησή του από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. We've just launched the counter-offensive. You are making gains. It's fierce fighting. And the gains you are making is... Βρετανοί αναλυτές πάντως εκτιμούν ότι το Κίεβο μπορεί να πιέζει σε συγκεκριμένες περιοχές, όχι για να διαπιστώσει την αντοχή της ρωσικής άμυνας, αλλά για να αποπροσανατολίσει από τον πραγματικό του στόχο. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Ματίνα Παπαδέα. Καλώς απόγευμα.